Γύρω στους 800 μαθητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων για το Δεκατιανό. Πρόκειται για μαθητές που οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τους προσφέρουν τα απαραίτητα για τη διατροφή τους. Μαθητές που δεν μπορούν να πάρουν ένα πρωινό και χωρίς τα τρόφιμα από το Δήμο δεν θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, αφού θα λιποθυμούσαν από την πείνα στα θρανία τους, φαινόμενα που έχουν υπάρξει στο παρελθόν στα σχολεία της Πάτρας. Δώσαμε μία παράταση 10 ημερών και ξεκινάμε τη διανομή μας στις αρχές του Νοεμβρίου, προκειμένου να εντάξουμε αρχικά περισσότερους μαθητές. Στη συνέχεια βέβαια θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε αιτήσεις για να και φοβάμαι ότι όλο και θα πληθαίνουν και θα αυξάνονται οι αιτήσεις και θα πληθαίνουν οι μαθητές που θα έχουν ανάγκη να τους δώσουμε αυτά τα τρόφιμα, τα οποία θα τα δίνουμε περίπου ένα δίμηνο. Θα καλούμε τους γονείς να έρχονται να τα παίρνουν από την Τράπεζα Τροφίμων ή το Κοινωνικό Παντοπολείο. Να παίρνουν τα τρόφιμα αυτά που διαθέτουμε να φάνε το πρωί για να μπορούν να πάνε στο σχολείο να λειτουργήσουν, όπως είναι γάλα, μαρμελάδες, βούτυρα, δημητριακά, φρυγανιές. Η πρώτη διανομή του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 5 με 10 Νοεμβρίου, με τους υπαλλήλους του κοινωνικού οργανισμού να στέλνουν μηνύματα στις οικογένειες για να πάνε στο κοινωνικό παντοπωλείο και να πάρουν τα τρόφιμα που τους αναλογούν.